17 Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως πανελλήνια ημέρα για τη δωρεά των οργάνων, για την μεταμόσχευση δηλαδή. Και είναι ένα θέμα που συχνά πυκνά το φέρνουμε στην εκπομπή, διότι πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει μικρό σκορ γύρω από αυτό το ζήτημα. Θα συνδεθούμε τώρα με την πρόεδρο του Συλλόγου Δωρητών Οργάνων της Λάρισας, την νεφρολόγο, την κυρία Αθηνά Γόμπου. Καλημέρα, κυρία Γόμπου, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ. Έχουμε μείνει πίσω, το συζητάμε σχεδόν κάθε χρόνο. Δέχομαι την κριτική ότι και εμείς το κάνουμε με έναν τρόπο που είναι μάλλον επαιτειακός. Αλλά έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα τα πράγματα γύρω από τη δωρεά οργάνων κινούνται με αργούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι έχουμε κάποιες εξάρσεις οι οποίες κινούνται συνήθως από την επικαιρότητα. Είναι καλύτερη κατάσταση, θέλω να σας ρωτήσω, τα τελευταία χρόνια? Λοιπόν, θα σας πω για φέτος, ναι, ότι πλέον δεν έχουμε μείνει πίσω. Ναι. Μπορούμε με μεγάλη περηφάνεια να πούμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά γρήγορα βήματα. Τελείωσε και η πανδημία του κοροναϊού, οπότε οι εντατικές δεν έχουν τόσο λοιμώδη περιστατικά, αλλά έχουν περιστατικά που δυνητικά θα υπάρχουν δότες. Αξίζει να πω ότι είναι ρεκόρ μεταμοσχεύσεων η φετινή χρονιά. Στη μονάδα που εγώ εργάζομαι, του ΙΑΣΟ Θεσσαλίας, από την αρχή του χρόνου μέχρι και τώρα έχουν μεταμοσχευθεί 8 άνθρωποι. Ένας από συγγενικό δότη και όλοι οι άλλοι από αποβιώσαντες. Είναι πολύ χαρμόσυνα τα νέα. Συνήθως είχαμε τα παλαιότερα χρόνια 80 αποβιώσαντες δότες κάθε χρόνο. Τώρα μπορεί να ξεπεράσουμε και τους 250. 250 δότες σημαίνει περίπου 400 νεφροί. Μιλάμε μόνο για μεταμόσχευση νεφρών σε αυτή τη φάση ή Όχι. συνολικά για μεταμόσχευση νεφρών? Και καρδιά και πνεύμονες, δειλά-δειλά και καρδιά και πνεύμονες και ύπαρ. Πάνε καλά οι μεταμοσχεύσεις και κερατοειδείς. Είμαστε πολύ περήφανοι φέτος. Πού οφείλεται, κυρία Γόμπα, αυτή η έκρηξη? Στην πολύ μεγάλη δουλειά που έχει κάνει και ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων και το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, με πάρα πολλές συνεδριάσεις, με πάρα πολύ βάρος στους τοπικούς συντονιστές και με κάποιο οικονομικό μπάτζετ, το οποίο βοήθησε και στην εκμάθηση αλλά και στη διεκπεραίωση όλων αυτών των προβλημάτων που είχαμε μέχρι τώρα. Στη μεταμοσχευτική αλυσίδα δηλαδή. Ναι. Έχει δύο άξονες η μεταμοσχευτική αλυσίδα. Το πρώτο είναι η επιστημονική προσέγγιση, δηλαδή η ικανότητα κάποιων κέντρων να μπορούν να διεκπεραιώνουν τις μεταμοσχεύσεις, να λαμβάνουν δηλαδή τα μοσχεύματα και να τα προωθούν στους λήπτες. Το δεύτερο, το μεγάλο κομμάτι όμως, είναι η κοινωνική συνείδηση γύρω από το θέμα. Έχω την αίσθηση ότι την επιστημονική ικανότητα την είχαμε και πριν. Άλλαξε το στάτους στην κοινωνική συνείδηση των ανθρώπων? Έχουμε περισσότερους δωρητές δηλαδή? Η άρνηση της οικογένειας αγγίζει ένα πολύ μικρό ποσοστό πια. Όταν οι συντονιστές των μεταμοσχεύσεων και οι εντατικολόγοι προσεγγίσουν την οικογένεια με το σωστό τρόπο, τα όχι είναι πάρα πολύ λίγα. Ο Έλληνας έχει φιλότιμο και βλέπει με μεγάλη ευχαρίστηση το ότι μετά από το θάνατο ενός προσφυλούς προσώπου μπορούν να σωθούν κάποιοι άνθρωποι. Ναι. Αυτό οφείλεται κυρίως στη δράση των γιατρών οι οποίοι τις προσεγγίζουν. Στο επίπεδο της νομοθεσίας έχουμε κάποιες αλλαγές οι οποίες να βοηθούν το έργο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμόσχευσεων ή των γιατρών? Η νομοθεσία είναι εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Δεν έχει τίποτε νομοθεσία μας να ζηλέψει από την νομοθεσία των άλλων χωρών. Ωστόσο υπήρχαν παραδείγματα νομοθετικών παρεμβάσεων στην Ισπανία, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι ένα διάσημο παράδειγμα αυτό, που θεωρούν στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος τουλάχιστον, ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι σε θέση, οι αποβιώσαντες που είναι σε θέση να δωρήσουν τα όργανά τους, αυτοδικαίως τα δωρίζουν, εκτός αν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι που το σταματούν. Αυτό νομίζω ότι προκάλεσε μια έκρηξη τότε στην Ισπανία στη δωρεά οργάνων και άλλαξε λιγάκι και την κοινωνική συνείδηση γύρω από το θέμα. Στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Ισχύει. Ισχύει και εδώ. Είμαστε όλοι δυνητικά δότες, εκτός αν εγγράφως εν ζωή έχουμε υπογράψει την άρνησή μας. Βέβαια, θα σας πω και για την Ισπανία. Ναι. Εάν οι συγγενείς δεν θέλουν να δωρήσουν, παρότι υπάρχει αυτή η νομοθεσία, ούτε αυτοί προβαίνουν στο να πάρω με το ζόρι όργανα κάποιου, ναι, από την οικογένεια. Ναι. Αλλά το να έχεις έγγραφη άρνηση είναι διαφορετικά. Ή το να έχεις ένα έγγραφο που να λέει ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε εν ζωή να δωρήσει, τότε οι συγγενείς, ακόμα και αρνητικοί να είναι, την τελευταία επιθυμία του δικού τους ανθρώπου τη σέβονται και πείθονται, την υποστηρίζουν. Πείθονται.
Ναι. Τώρα, υπήρξαν στο παρελθόν αναστολές πολλών ανθρώπων σε αυτό το ζήτημα και για ιδιαίτερους θρησκευτικούς λόγους, εν πάση περιπτώσει. Αν και επισήμως η Εκκλησία έχει εκφρασμένη θέση υπέρ των οτομοσχεύσεων, ωστόσο υπάρχει στους κόλπους της ένα μεγάλο κομμάτι που για κάποιους λόγους την αρνείται. Έχει ξεπεραστεί αυτό, κυρία Γόμπου? Έχει αρκετά ξεπεραστεί. Υπάρχουν και πολλοί ιερωμένοι και πολλοί μοναχοί και μοναχές που έχουν μεταμοσχευτεί. Επίσης θα σας πω ότι αυτή η Πανελλήνια Μέρα δεν είναι τυχαία. Την έχουμε συνδυάσει και την έχουμε συνδέσει με την Εκκλησία. 1η Νοέμβρη είναι Κοσμά και Δαμιανού. Είναι γιατροί. Το τι σημαίνει αυτό. Ναι. Κάνανε αυτοί οι Άγιοι Ανάργυροι την πρώτη μεταμόσχευση. Μεταμοσχεύσανε πόδι Μαυριτανού, μαύρο πόδι δηλαδή, σε λευκό ασθενή, που θέλει να δείξει ότι δεν υπάρχει εθνικότητα, δεν υπάρχει θρησκεία, δεν υπάρχει τίποτα. Mm-hmm. Άρα σε μια θρησκευτική γιορτή των Αγίων Αναργύρων, η Πανελλήνια μας μέρα, και σε αυτό μας βοήθησε η Εκκλησία για να το θεσπίσει. Άρα την έχουμε δίπλα μας. Ναι. Οπότε έχουν ξεπεραστεί και οι όποιες ενστάσεις διατυπώνονται στο παρελθόν, λέτε? Ναι, ναι, κάπως ναι. Ναι. Υπάρχει μια πολύ μικρή μερίδα σκληροπυρηνικών ιερωμένων, εντάξει, αλλά σε γενικές γραμμές έχει προοδεύσει και το εκκλησιαστικό κομμάτι στη χώρα. Εντάξει, επισήμως η Εκκλησία με τα οργανά της έχει συνενέσει εδώ και χρόνια. Απλώς υπήρχε υπογείως, θα το έλεγα, μια άρνηση πολλών, αλλά μου λέτε ότι και αυτή έχει ξεπεραστεί. Τώρα, στο επίπεδο της ενημέρωσης της κοινωνίας υπάρχουν βήματα, γιατί εντάξει, μπορεί η νομοθεσία να δίνει τα εργαλεία, μπορεί οι γιατροί να κάνουν τη δουλειά τους τη στιγμή που πρέπει να την κάνουν, αλλά για να αναπτυχθεί και μια κουλτούρα, εν πάση περιπτώσει, δωρητών, χρειάζονται και άλλα βήματα, χρειάζεται και η κοινωνική ενημέρωση κτλ. Σε αυτό το πεδίο έχουμε προχωρήσει, κυρία Γόμπου? Ναι, υπάρχει έτσι, και εσείς βοηθάτε πάρα πολύ δημοσιογράφοι, δεν το συζητάμε. Σπαταλάτε από τον χρόνο τον τηλεοπτικό που είναι πολύτιμος και όλοι οι σύλλογοι κατά τόπους, σύλλογοι και ενημερώνουν και κάνουν εκδηλώσεις. Τα παλιά χρόνια, όταν ήμουν διευθύντρια στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, θυμάμαι χαρακτηριστικά δύο πόλεις που είχα πάει, Καρπενήσι και Σαλαμίνα, όπου είχε μέσα στην αίθουσα μόνο δύο άτομα. Τώρα αυτό δεν συναντάται. Γίνεται κάποια ενημέρωση για τη δωρεά οργάνων και οι αίθουσες είναι κατάμεστες. Ναι. Στα σχολεία υπάρχει δραστηριότητα? Στα σχολεία υπάρχει δραστηριότητα, στα δημοτικά δεν μπορούμε να πηγαίνουμε. Ναι. Αν και αρχίσανε και οι οργανούληδες μία καμπάνια του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων που έγινε λίγο σαν παιχνιδάκι, στα λύκεια και στα γυμνάσια ενημερώνουμε. Και στη Θεσσαλία, στη Λάρισα δηλαδή, έχω πάει και εγώ να ενημερώσω. Mm-hmm. Και τα παιδιά έχουν πολλές απορίες και ξέρουν και πάρα πολλά πράγματα. Πώς το δέχονται? Που εγώ στην ηλικία τους δεν τα ήξερα. Πώς το αντιμετωπίζουν, πώς το δέχονται ως ιδέα τη δωρεά οργάνων? Πολύ θετικά. Πολύ θετικά. Θέλουν να βοηθήσουν, έχουν φιλότιμο. Τους ενδιαφέρει να σωθεί ο κόσμος. Ρωτάνε ποιες ασθένειες είναι μεταμοσχεύσιμες. Ρωτάνε τι μπορούν να δωρήσουν. Ρωτάνε πώς μπορούν να εγγραφούν όταν ενηλικιωθούν. Πρέπει από σιγά σιγά να οριμάζει η ιδέα αυτή. Ναι. Άρα η Ελλάδα μου λέτε ότι προχωράει, προοδεύει. Γιατί εγώ τουλάχιστον είχα μείνει με την αίσθηση. Αυτά ήταν άλλωστε και τα στοιχεία της περασμένης χρονιάς που το ξανασυζητάγαμε. Ότι βιώνουμε μια υστέρηση στο ζήτημα, αλλά μου λέτε ότι αυτό που συνέβη είναι μια έκρηξη και στους δωρητές και στις μεταμοσχεύσεις τον τελευταίο χρόνο. Ναι. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Βλέπετε να συνεχίζεται αυτή η πορεία και τα επόμενα χρόνια, κυρία Γόμπου? Ήτανε μέχρι να φτάσουμε σε ένα πικ, στο να, η αλυσίδα να αρχίσει να προχωράει. Μετά τα πράγματα γίνονται μόνα τους. Έτσι έγινε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, ναι. Αυτό θα σας ρωτούσα. Δηλαδή, παρόλα αυτά, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, φαντάζομαι ότι κάποιοι είναι πιο προχωρημένοι στο ζήτημα αυτό, γιατί έχουν και μεγαλύτερο παρελθόν, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά κάναμε ένα μεγάλο άλμα τώρα φέτος και νομίζω αυτό θα δώσει και κίνητρο πολύ μεγάλο σε όλους μας. Έχουμε προγραμματισμένες εκδηλώσεις ενημέρωσης για την ημέρα της δωρεάς οργάνων? Νομίζω ότι υπάρχει ένα περίπτερο και εθελοντικά από το Σύλλογο θα ενημερώσουν κάποιοι. Όταν κάποιος θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, τι πρέπει να κάνει, κυρία Γόμπου? Δηλαδή κάποιος που μας παρακολουθεί τώρα... Να το πει στην οικογένειά του. Ναι. Να το πει στην οικογένειά του. Να το πει στην οικογένειά του απλώς. Υπάρχει ένα έγγραφο, γιατί παλιά θυμάμαι ότι συμπληρώναμε και ένα έγγραφο όσοι είχαμε. Τώρα δεν υπάρχει. Τώρα με την καινούρια νομοθεσία είμαστε δυνητικά όλοι υποψήφοι ιδότες, εκτός αν έχουμε υπογράψει την άρνηση. Άρα λοιπόν το μόνο που χρειάζεται κάποιος είναι να ενημερώσει την οικογένειά του ότι στο απευκταίο σενάριο
έχει την διάθεση, έχει την πρόθεση, έχει την επιθυμία να δωρήσει τα όργανα του, και αυτό είναι αρκετό για να μην, από ό,τι καταλαβαίνω, εγείρει η οικογένεια την κρίσιμη στιγμή κάποιες αντιρρήσεις, όχι για κάποιον άλλο τεχνικό ή νομικό λόγο. Ακριβώς. Σε ποιες περιπτώσεις ένας άνθρωπος που φεύγει από τη ζωή μπορεί να δωρήσει τα όργανα του? Όταν βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας υπό συνθήκες με εγκεφαλικό θάνατο, που είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση, δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη φυτική κατάσταση, ούτε με το άγρυπνο κόμμα. Εγκεφαλικός θάνατος ή ούτε με θάνατο. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιες ομάδες που, αν γίνει ένα τροχαίο και πεθάνει κάποιος, να πάρουμε από non-heart-beating donors, δηλαδή από δότες που δεν πάλεται η καρδιά. Εμείς παίρνουμε όργανα από δότες που πάλεται η καρδιά, αλλά ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί. Ναι, ναι. Σε μια τέτοια περίπτωση έχουμε και πολλά μοσχεύματα διαθέσιμα, εάν είναι σε κατάσταση να μεταμοσχευτούν, εννοώ. Γιατί έχουμε κανονική λειτουργία του σώματος, εκτός από την λειτουργία έχουμε του εγκεφάλου. Έχουμε κυκλοφορία. Είναι έχουμε βιώσιμα κυκλοφορία, τα όργανα. Ναι, ναι. Και τώρα, οι λήπτες, έχουμε μεγάλες λίστες αναμονής σε αυτό το πεδίο? Έχουμε λίστες αναμονής για όλα τα όργανα. Παιδιατρικούς ασθενείς δεν έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων, αλλά υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες και τα παιδιά μεταφέρονται με έξοδα του κράτους στο εξωτερικό. Mm-hmm. Οι λίστες μας είναι ούτε πολύ μεγάλες όπως ήταν τη δεκαετία του 90, ούτε και πολύ μικρές όπως είναι στην Ισπανία. Mm-hmm. Εάν πάμε όπως πάμε φέτος, νομίζω ότι σε 3-4 χρόνια θα μπορούν οι λίστες μας στην πενταετία να μεταμοσχεύουμε όλους και να ανανεώνονται. Αυτός είναι και ο στόχος. Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι το έργο που κάνετε είναι πολυεπίπεδο, γιατί έχει και ενημέρωση, έχει και ιατρική παρακολούθηση, έχει και αμεσότητα. Πρέπει να γίνουν πράγματα γρήγορα και χωρίς λάθη για να πάει καλά μια μεταμόσχευση. Οπότε καταλαβαίνω ότι οι γιατροί που ασχολούνται με την μεταμόσχευση οργάνων πρέπει να λειτουργούν σε διαρκή εγρήγορση και για μεγάλο διάστημα, οπότε και σε πολλά επίπεδα. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Άρα δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και να ευχηθώ αυτή την εγρήγορση να τη συμμερίζονται όλοι οι συνάδελφοί σας για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, από τη στιγμή βεβαίως που και οι δότες αυξάνονται. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γόμπου. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε σε λίγο.